καταδικάζει κανένας. Ένα έγκλημα είναι έγκλημα και καταδικάζεται ως έγκλημα και δεν υπάρχει ζήτηση γι' αυτό. Η δημοκρατία και η κοινωνία έχει όργανα για να κρίνει ποιος έκανε τι και να τους καταδικάσει όπως τους αξίζει με τον πιο αυστηρό τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που είπατε πριν, κύριε Κορομέα και κύριε Καμπουράκη, το να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά, πρέπει να το πούμε επίσης. Για να μην γενικευτεί αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το θέλετε να γενικευτεί. Οι αναφορές στα γουναράδικα ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Το σύνθημα «Εάν μελάζει με διγαλάς» που επικράτησε πολλές φορές σε συγκεντρώσεις τους, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αυτό είναι εκείνο που θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν θέλουμε να δώσουμε έναυσμα ή αφορμή να γενικευτεί μια σύγκρουση ανάμεσα σε ομάδες κρούσης. Αυτό που λένε μερικά στελέχη σας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή είναι το ίδιο πράγμα, το συμμερίζεστε εσείς. Ο κόσμος που μας ακούει δεν θέλει να γενικευτεί η σύγκρουση ανάμεσα σε ομάδες κρούσης. Δεν το θέλει κανένας. Κανένας δεν το θέλει αυτό. Για αφού δεν το θέλει κανένας, ας πάρουμε όλες τις ευθύνες. Γιατί το σύνθημα «Εάν μελάς με λιγαλάς» και το σύνθημα «Θα σας βρούμε στα γουναράδικα» που αυτός που το έπρεπε δεν ήξερε καν τι εννοούσε όταν πρώτο ακούστηκε. Μην μου λέτε, κύριε Λαζαρίδη, με συγχωρείτε. Εσείς δεν ρίχνετε λάδι στη φωτιά όταν λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή το ίδιο πράγμα. Δεν ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Εσείς εννοείτε προσωπικά η Νέα Δημοκρατία. Το είπε και προσωπικά, είπε για ομάδες κρούσης. Δεν ρίχνετε λάδι στη φωτιά εσείς. Ρίχνουν λάδι στη φωτιά λέγοντας να αποφεύγουμε τα εμπιστικά συνθήματα. Όχι, λέγοντας ότι σε άλλες φάσεις ότι η Χρυσή Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο πράγμα. Σας είπα εγώ το ίδιο πράγμα. Όχι εσείς, άλλα στελέχη σας το λένε. Κοιτάξτε, ότι ακραία συμπεριφέρεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία. Και αν θέλετε, μπορούμε να σας αρχίσω με περιστατικά τώρα και να τελειώσουμε σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Λαζαρίδη. Μισό λεπτό. Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά βγήκε ο κύριος Λαζαρίδης. Δημήτρη, συγγνώμη, θα μιλήσει μετά. Δεύτερος βουλευτής, όχι, δεν μπορώ να μιλήσω μετά. Διότι αυτό εξομοίωσε τις δολοφονικές πρακτικές της Χρυσής Αυγής και των Ταγμάτων Εφόδου με δηλώσεις ή τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δήλωση, αυτό είναι απαράδεκτο. Τους αθεώνε. Τη δήλωση στα Γουναράδικα την ξέρετε, γιατί πότε την έκανε ο Άρης ο Βελουχιώτης. Δεν την ξέρετε την ιστορία της αντίστασης στη χώρα μας. Όταν πήγαινε να δώσει μάχες. Όταν πήγαινε με τους συντρόφους. Όταν πήγαινε με τους συντρόφους του να δώσει μάχες με τους Γερμανούς, εννοούσε ότι αν θα βρεθούν ζωντανοί μετά τις μάχες. Και δεύτερο, το «εάν μελάς με λιγαλάς» δεν έχει φωναχτεί από μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει φωναχτεί από μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και συκοφαντείτε, κύριε Λαζαρίδη. Και εξομοιώνεται τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ με δολοφονικές πρακτικές και με αυτόν τον τρόπο τους αθωώνεται αυτούς που σκότωσαν. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται.